Μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου τον Σεπτέμβριο ξύπνησε στις 7 το πρωί το χτύπημα του Εγκέλαδου των 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τη θάλασσα που έγινε 37 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Άρβης Ηρακλείου. Ενώ δεν καταγράφηκαν ζημιές. Έχουμε επικοινωνήσει και με τον δήμαρχο της περιοχής και με συνεργάτες μας από την πολιτική προστασία. Κάποια σοβαρά προβλήματα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί. Ο σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους, καθώς έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε όλη την Κρήτη, ακόμα και στα Δωδεκάνησα και την Πελοπόννησο, και είχε μεγάλη διάρκεια. Σε όλο το Δήμο, οι έντρομοι σηκώθηκαν γιατί ήταν ένας πολύ ισχυρός σεισμός και με μεγάλη διάρκεια. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή καταπτώσεις σπιτιών και τέτοια. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η σεισμική δόνηση ανήκει στο ελληνικό τόξο. Ωστόσο, δεν σχετίζεται με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Είναι σε συνέχεια των προηγουμένων που είχαμε τις τελευταίες. Είναι άλλος σεισμός. Δεν είναι ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου. Εδώ το ρήμα έχει άλλη διαφορά. Πολλοί κάτοικοι πάντως έλαβαν μήνυμα από εφαρμογή της Google και ενημερώθηκαν για την ισχυρή σεισμική δόνηση μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν αυτή σημειωθεί. Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης προβληματίζουν τους επιστήμονες, οι οποίοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί και παρακολουθούν το φαινόμενο.